είναι της μόδας να είναι στεναχωρεμένοι άνθρωποι. Δηλαδή, ενώ ήταν έτοιμοι, τους έδωσαν χρήματα για να αισθάνονται πιο έτοιμοι, μετά του πήραν το χρήμα και αισθάνεται ανέτοιμος. Και αυτό το πράγμα τον έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Εγώ τέτοια στεναχώρια επίκτητη δεν μπορώ να ενσωματώσω στην λογική μου και την αισθητική μου, γιατί τα προτερήματα της ζωής είναι ένας τηλεφωνικός κατάλογος. Τόσες χιλιάδες είναι τα προτερήματα. Η ζωή είναι προτέρημα και όποιος δεν το κατάλαβε είναι σε λάθος δρόμο. Από αυτά που μου λέτε αντιλαμβάνομαι ότι η σχέση σας με το χρήμα είναι σχέση απλά για να επιβιώνετε, με τέτοιου τύπου. Τα λεφτά είναι νούμερα. Και όποιος τα λαμβάνει σοβαρά υπόψη, είναι και αυτός νούμερο. Δεν ξαναβρίσκω άλλες βοβάλες. Για κάποια χρόνια είχατε επιλέξει να είστε εκτός των πραγμάτων. Πώς επιβιώνατε? Δεν μπορώ να φανταστώ ότι κινδυνεύω να πεθάνω από πείνα. Η επιβίωση είναι γεγονός. Τώρα, αυτοί που μαζεύονται και μιλάνε για επιβίωση και είναι από 130 κιλά και ευτραφείς, πάνω, νομίζω ότι χρειάζονται, δεν χρειάζονται διατροφολόγο, χρειάζονται ψυχίατρο. Πώς χρειάζεται το βιβλίο σας? Επειδή έγραψα κάποια τραγούδια που τα ονόμασαν προφητικά, θέλησα να φανώ συνεπής σε αυτό το οποίο διαισθάνθηκα εκείνη την εποχή και λογικά να απέχω εκ των πραγμάτων από το οικονομικό γίγνεσθε που συνέβαινε στην Ελλάδα. Έπρεπε να έχω δηλαδή αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν συμμετείχα σε αυτό το φαγοπότι. Δεν μπορεί κανείς να με κατηγορήσει ότι συμμετείχα σε αυτό. Αλλά εγώ έχω, από τη λένε, έχω το θάρρος μου, είναι το θάρρος του τρελού ή του παιδιού, αν θέλεις, που δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Δηλαδή, αυτό που λέω χαριτολογώντας είναι ότι είμαι τρελός, δεν είμαι χαζός. Δεν μπορώ να φάω αυτό το παραμύθι. Αυτό είναι για ηθαγενείς. Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα. Σας έχει τύχει να κινδυνέψετε σοβαρά την υγεία σας? Λόγω της... Ναι, λόγω της τρέλας μου είχα δύο ατυχήματα τα οποία μια εβδομάδα μετά το ατύχημα, όταν διαπίστωσα ότι ζούσα και ήμουν άθικτος. Τροχαία ήταν. Τροχαία, ναι, τροχαία. Στο Θεό πιστεύετε? Δεν μπορώ να αποδείξω το αντίθετο. Και νομίζω ότι αν υπάρχει Θεός θα χρεωθεί τις χαζομάρες που κάνουμε. Εάν δεν υπάρχει Θεός και τον έχουμε επινοήσει εμείς, θα ντραπούμε πάρα πολύ που φανταζόμαστε και ισχυριζόμαστε ότι είμαστε άνθρωποι. Γιατί κάθε μέρα πεθαίνουν 30.000 παιδιά από πείνα. Έχω θυμό μεγάλο, έχω τσατήλα. Έγινανε τα νεύρα μου τσατάλια. Η κόρη σας πόσο βοηθάει στη δική σας ισορροπία? Στο 50%. Εμένα η κόρη μου με βοήθησε να πατάω στη γη και να προσπαθώ να φτάσω τα άστρα. Πόσο ετών είναι? Πόσο ετών είναι? Είναι, ναι. Είναι 29. Έχει κάποια σχέση με τη μουσική? Θα έλεγα ότι έχει καλλιτεχνική ψυχή. Είναι ένα από τα σημερινά παιδιά τα οποία με κάνουν να αισθάνομαι σίγουρος ότι απορρίπτουν την γενιά μου και πολύ καλά κάνουν. Κόρη μου είναι κόρη μου. Ναι. Δεν μπορεί να είναι φυσιολογικό άτομο, έτσι. Είναι κόρη μου. Γιατί το λέτε αυτό? Και γιατί είναι πολύ, πολύ ελεύθερη. Δηλαδή, δεν έκανα τίποτε άλλο από το να τη θυμίζω για την ελευθερία της. Τίποτε άλλο δεν της είπα. Α, να της κρούεται τον κόσμο, να της ελεύθερος άνθρωπος. Ναι. Αν δεν είσαι ο κλασικός μπαμπάς, τι ώρα θα γυρίσεις. Τα προσωπικά της δεδομένα, τα αυτά, δεν υπάρχει μπαμπακούλη μου και τέτοιες χαζομάρες. Είναι το παιδί είναι του παιδιού, δεν είναι δικό μας. Και αυτή η ελευθερία έχει φέρει την απόσταση που είμαστε, την οποία δεν αισθάνομαι με τα παιδιά της ηλικίας της. Το αισθάνομαι μόνο από την κόρη μου. Η μόνη συμβουλή που της έδωσα από μωρό παιδί ήταν να προσέξει να μην σκοτωθεί πριν μεγαλώσει και καταλάβει πόσο ωραία είναι η ζωή. Για το καλό μου.